Ολοκληρώθηκαν οι προετοιμασίε για την εκκίνηση του προγράμματο Εξοικονομού αυτονομών σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Σύμφωνα με τον οδηγό για τον εξοικονομό Αυτονομού που δημοσιοποιήθηκε για το πρόγραμμα, μπορούν να επιδοτηθούν έω και 185% με το, το όριο τη 50.000 ευρώ 10 τύποι αναβαθμίσεων κατοικία, οι οποίε είναι οι εξή. Αντικατάσταση κουφωμάτων, Τοποθέτηση αντικατάσταση θερμοκάλυψη και λήφου, αναβάθμιση συστήματο θέρμανση ψήξη, σύστημα ζεστού νερού χρήση, παρεμβάσει ενεργειακή αυτονομία, υποδομέ φόρτιση ηλεκτρονικών οχημάτων, παρεμβάσει έξυπνων συστημάτων τα οποία είναι ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίε που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργεια, καθώ και λοιπέ επιλέξιμε κοινόχρησε παρεμβάσει στι πολυκατοικίε όπω είναι η αναβάθμιση ανελγιστήρα αλλά και η αναβάθμιση του συστήματο φωτισμού. Η επιλεξιμότητα των δαπανών του προγράμματο λήγει 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στη Δυτική Ελλάδα οι αιτήσει θα ξεκινήσουν στι 18 Δεκεμβρίου, όμω θα πρέπει οι πολίτε να συγκεντρώσουν άμεσα τα απαραίτητα έγγραφα. Αφορά την πρώτη κατοικία και ο προπολογισμό για τη Δυτική Ελλάδα ανέρχεται στα 57 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν ανέβει τα όρια αυτών που μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Δηλαδή, η μέγιστη κατηγορία μπορεί να μπει και ένα ο οποίο έχει ατομικά εισοδήματα μέχρι και 90.000. Ενώ παράλληλα, στις μικρές κατηγορίες εισοδημάτων, πρώτη δεύτερη βαθμίδα, δηλαδή πρώτη δεύτερη βαθμίδα, τι εννοώ, η πρώτη βαθμίδα είναι με ατομικό εισόδημα 10.000 και οικογενειακό 20.000. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια επιχορήγηση η οποία θα κυμαίνεται από το 65% στο 85%. Το κομμάτι του αυτονομού ε, προφανώς ε, αναφέρεται σαν νεώσιμε πηγές ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά τα οποία επί της ουσίας θα πρέπει να συνδοθούν με καθεστώ είτε net metering στην, στη ΔΕΗ, είναι το καθεστώς του αυτοπαραγωγού, αλλιώς στα ελληνικά, ή μέσω μπαταριών, τα οποία είναι και αυτά επιλέξιμα. Δικαίωμα συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν πράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματο. Η επιχορήγηση του προγράμματο θα δοθεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του φορολογικού έτου 2019. Αφορά μία κατοικία, προκειμένου να κρυθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληρεί τι ακόλουθε προποθέσει. Να χρησιμοποιείται ω κύρια κατοικία, όπω προκύπτει τα στοιχεία τη πλέον πρόσφατη εκαθαρισμένη δήλωση φορολογία εισοδήματο ε1 του προσώπου που τη χρησιμοποιεί, να υφίσταται Νόμημα. Στην περίπτωση, μάλιστα, που ο ιδιοκτήτη τη κατοικία δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση τη κατοικία, θα πρέπει να προσκομιθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα, να έχει καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακή απόδοση, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26η Νοεμβρίου 2017 και να έχει εγκριθεί με απόφαση του ΔΠΑ σε κατηγορία χαμηλότερη ή τη ΓΑΜΑ. Και τέλο, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα. Ωστόσο, το ΤΑΕΔ Ελλάδο εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονό ότι το Υπουργείο δεν δέχτηκε την πρόταση για ανταγωνιστικό περιορισμό των αιτήσεων, αλλά το νέο πρόγραμμα έχει μόνο χρονικό περιορισμό των αιτήσεων. Κάτι που σημαίνει ότι κάποιοι ίσω δεν προλάβουν να κάνουν την αίτηση, αλλά και ότι θα συγκεντρωθεί μεγάλο πληροφοριακό φόρτο με αποτέλεσμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου να πέφτει και να υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση. Σαν τεχνικό επιμελητήριο Δυτική Ελλάδα, είπαμε τι να μην γίνει. Να μην γίνει εκείνο ο τόρος, εκείνη φασαρία που είχε γίνει και την προηγούμενη φορά. Δηλαδή τι, η διαδικασία ένταξης των σχεδίων και των προτάσεων των συμπολιτών μας μέσα στο πρόγραμμα να μην γίνει με χρονική προτεραιότητα, να γίνει με αξιολογικά κριτήρια, με ανταγωνιστική διαδικασία. Συγκεκριμένα κριτήρια και όποιο είναι καλύτερος να βαθμολογείται με καλύτερη βαθμολογία. Όχι όποιο προλάβει να πατήσει το κουμπάκι. Κάνω έκκληση προς το Υπουργείο να μεριμνήσει έτσι ώστε τα συστήματά του να αντέξουν τον υπολογιστικό φόρτο.